Θα πάμε στο Αιγάλεο, καθώς φαίνεται ότι οι κριτικοί εκεί δίνουν το παρόν και η προσφορά τους είναι σημαντική, καθώς για ακόμα μία χρονιά συγκέντρωσαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Σύσσωμη λοιπόν η κριτική, μεγάλη και μικρή, βλέπουμε και σχετικές φωτογραφίες από την προσπάθεια αυτή που μόνο συγχαρητήρια, με συγχαρητήρια μπορεί κάποιος να την ανταμείψει. Έστησαν λοιπόν ένα μικρό έτσι γλέντι, θα μπορούσε κάποιος να πει, με αφορμή αυτήν την πολύ όμορφη κίνηση και για ακόμα μία φορά έδειξαν τον δρόμο και στους υπόλοιπους. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον κύριο Ανδρέα Κλεισαρχάκη, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Αιγάλεο και τον αντιπρόεδρο τον κύριο Νίκο Παντερμάκη. Λοιπόν, καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πρόεδρε, χρόνια πολλά, καλές γιορτές, πρόεδρε, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Για βάλε μας το κλίμα λίγο της πρωτοβουλίας. Ναι, με το χαμόγελο του παιδιού, στις δραστηριότητες του συλλόγου μας, εκτός των πολιτιστικών του πραγμάτων, είναι και κοινωνικές δραστηριότητες που έχουμε με τις ευαισθησίες των μελών μας. Εδώ και 10-12 χρόνια περίπου συνεργαζόμαστε με το χαμόγελο του παιδιού. Κάνουμε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Κάθε χρόνο βέβαια, σε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή που κάνουμε, μαζί με τα δικά μας τα παιδιά, του συλλόγου τα παιδιά που είναι στις δραστηριότητες τους χωρίς και στα μουσικά όργανα, κάνουμε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή και καλούμε ένα από τα σπίτια του χαμόγελου, του οργανισμού, και έρχονται εδώ στο δικό μας χώρο, στην αίθουσα, στο Αιγάλεο, Θεσσαλονίκης και Γρηγορίου Κηδωνίων, και κάνουμε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή. Αυτό είναι κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια που 1-2 μήνες πριν συγκεντρώνουμε τρόφιμα μεγάλης διάρκειας ή πρώτης ανάγκης ήδη για τα παιδιά από ένα συγκεκριμένο σπίτι του χαμόγελου, και σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη γιορτή που κάνουμε τα προσφέρουμε και τα δίνουμε στα παιδιά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου σπιτιού, κάθε φορά διαφορετικό. Κάθε φορά και περισσότερα ή λιγότερα παιδάκια. Κύριε Παντερμάκη, πόσα άτομα μετρά ο σύλλογος, για να αντιληφθούμε έτσι και τη δυναμική αυτής της προσπάθειας, πόσα άτομα είστε εκεί στο Αιγάλεο? Γύρω στις 3.000 εγγεγραμμένα μέλη είμαστε. Σαν εγγεγραμμένα είναι. Γύρω στα 3.000 άτομα. Οπότε μιλάμε για μια μεγάλη δυναμική, για ανθρώπους οι οποίοι συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο και ακολουθούν βεβαίως και τις πρωτοβουλίες αυτές του συλλόγου. Γιατί είδαμε και πολλές σακούλες να έχουν συγκεντρωθεί, αλλά και πολλά άτομα να έχουν δώσει το παρόν σε αυτή τη γιορτή που πραγματοποιήσατε. Ναι, το παρόν ήταν δυναμικό, θα έλεγα. Και όλοι συμβάλλανε με το ό,τι μπορούσε ο καθένας και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που βρέθηκε κοντά μας. Εγώ βλέπω βέβαια και τη μάζοξη μετά, αυτό το μικρό γλέντι το οποίο πραγματοποιήσατε. Δίπλα σε αυτές τις πρωτοβουλίες, ο κριτικός ξέρει να το χαίρεται μετά, πέρα από τα μηνύματα που στείλατε, σωστά, Πρόεδρε? Σωστά, σωστά, βέβαια. Δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα που κάνουμε χωρίς να υπάρχει και το απαιτούμενο γλέντι. Να δείξουμε και εδώ στην Αθήνα το μεγαλείο του δικό μας, αυτό, με το γλέντι μας, σε όλες μας τις δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις κοινωνικές και πολιτιστικές, πάντα τελειώνουμε με ένα κριτικό παραδοσιακό γλέντι. Να βρεθούμε και εμείς πάνω, έτσι, εδώ, από την Κρήτη TV, εκεί στην Αθήνα, να ζήσουμε από κοντά αυτή την ξεχωριστή εμπειρία. Πραγματικά το θέλω μέσα από την καρδιά. Είναι μεγάλη μας χαρά. Είναι η πρόσκληση ανοιχτή, όποτε επιθυμείτε και θέλετε, εδώ να σας φιλοξενήσουμε, να έρθετε, να κάνουμε μαζί με εσάς ένα ωραίο παραδοσιακό γλέντι και να συμμετέχετε και εσείς σε κάποια δραστηριότητά μας. Με μεγάλη μας χαρά. Άλλη μια φορά να κάνω και μια παρένθεση. Με το χαμόγελο είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη δράση. Το 2013 είχαμε έρθει σε συνεργασία με την κινητή ιατρική μονάδα Ιπποκράτης. Είναι και αυτή του χαμόγελου του παιδιού. Είχαμε κατέβει στην Κρήτη 2 μήνες, 64 μέρες κάτσαμε. Και εξετάσαμε γύρω στα 5.000 παιδιά, κριτικόπουλα, σε όλους τους νομούς, από τα Χανιά μέχρι και την Ιερά Πέτρου στο Λασίδι.
εξετάσαν σε πέντε ιατρικές ειδικότητες, παιδιατρική, οφθαλμιατρική, οδοντιατρική και άλλη μία τώρα, και ορειλά. Ναι. Εντελώς δωρεάν, όλα τα παιδιά, τα κοπέλια των συμπατριωτών μας, εξεταστήκαν δωρεάν και μάλιστα κάποια από αυτά είχαν και τις απαιτούμενες βοήθειες αποκατάστασης, είτε ήταν ιατρικές, είτε θέμα όρασης και τα συναφή. Μάλιστα. Ήταν η πρώτη μεγάλη δράση που είχαμε κάνει με το χαμόγελο του παιδιού κάτω στο νησί. Εγώ να πω ότι αύριο έχουμε και συνέχεια με τους κριτικούς εκεί στο Εγάλεο. Ετοιμάζουμε κάτι όμορφο, σωστά, αντιπρόεδρε? Ναι. Αύριο, σας περιμένουμε και αύριο. Λοιπόν. Να δείτε τα δρόμενά μας. Σωστά. Έχουμε τα μαθήματά μας. Τα μαθήματα. Τηλεοπτικό. Είμαστε ένας σύλλογος που είναι κάθε μέρα ανοιχτός, να ξέρετε. Κάθε μέρα δραστηριότητες. Έχουμε 7 τμήματα ενηλίκων χορευτικά. Έχουμε 8 τμήματα παιδικά χορευτικά. Έχουμε τμήμα λύρας, τμήμα λαού το μαντολίνο, ναι, τμήμα κρουστών, τμήμα λαϊκής τέχνης. Προσπαθούμε βελονάκι και τέτοια να, όσο μπορέσουμε να το κρατήσουμε και να το διονύσουμε αυτό το μάλιστα, λοιπόν, που χάνεται πλέον. Οπότε, άνω τελεία και αύριο θα πούμε περισσότερα και θα ζήσουμε έτσι, ακόμα έτσι, πιο όμορφες στιγμές. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Να είστε καλά, την καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.